Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο Διονύσης Πρόιος ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο με τη μηχανή του. Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών ανέφεραν ότι θα έκανε χειρουργείο στο κεφάλι, όπου υπέστη το μοιραίο τραυματισμό, τελικά ο οργανισμός του δεν άντεξε και έφυγε από τη Η ηρωνία είναι πως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είχε φύγει και ο γιος του, Μιχάλης. Ο νεαρός είχε πεθάνει σε τροχαίο δυστύχημα, οδηγώντα την ίδια μηχανή που οδηγούσε και σήμερα ο πρώην παίκτη του Μάστερ. Έρχεται από την Αργεντινή η μητέρα του Διονύση Πρόιου για την κηδεία. Την είδηση έκανε γνωστή η καλή του φίλη, Δομινίκη Κεφαλοπούλου. Το γιου επικοινώνησε μαζί τη και εκείνη επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα γεγονότα. Αυτέ τι μέρε θα έρθει η μητέρα του Διονύση Πρωίου από την Αργεντινή, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του. Ο Διονύσης Προείος είχε γίνει γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Masterchef και είχε μιλήσει στο γιου για την απώλεια του γιου του. Νιώσατε ποτέ ενοχές απέναντι στο γιο σας. Βέβαια έχω νιώσει, σήμερα που δεν τον έχω, νιώθω ενοχές ακόμα και για μία φωνή που μπορεί να του έβαλα. Δόξα το Θεό όμω είχαμε πολύ καλής. Ο πατέρα μου πέθανε όταν ήμουν 31 χρονών και τον είδα 7 φορέ στη ζωή μου την 7η τον κουβαλούσα. Ο γιος μου πέθανε 20 χρονών, και ήμουν πάντα δίπλα του, μέρα νύχτα, στι αρρώστιε του, στην πείνα του. Καλύτερα 20 χρόνια, όπω αυτά που έζησα με τον γιο μου, παρά τα 30 που όταν τον χάσατε είπατε ποτέ γιατί αυτό και όχι εγώ. Το λέω ακόμα, γιατί έχω μείνει εγώ που έχω ζήσει τόσα πράγματα και δεν έμεινε αυτό το παιδάκι που δεν έκανε ούτε τα μισά από μένα αλλά στην ουσία είχε κάνει πολλά σε σχέση με την ηλικία του. Ήταν τη, είχε ταξιδέψει, μιλούσε πολλές γλώσσες, δεν είχε γνωρίσει κέρατο από σχέση και συνέτερο απαταιώνα. Έζησε μόνο τον αφρό και έφυγε. Μπράβο του, γιατί κι εγώ ήθελα να φύγω νέο, σκεφτήκατε να τον ακολουθήσετε. Βέβαια. Το μόνο που με σταμάτησε για να μην αυτοκτονήσω ήταν ότι υπάρχει μία περίπτωση να ξανασυναντηθούν τα πνεύματά μας και με την αυτοκτονία μπορεί να χάσω αυτή την ευκαιρία. Ήταν το πρώτο πράγμα που έβγαλα από το κεφάλι μου, η μαγιά ήταν να συνέλθω, να ξαναγελάσω. Συνήλθα με τρία όνειρα που με έκανε και είδα ο γιος μου, κατάλαβα ότι απαγορεύεται να